Εκρηκτική ήταν σήμερα η ατμόσφαιρα στα περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των Τρικάλων, απόρρια της πρώτης ημέρας εφαρμογής για την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι δημοτικοί αστυνομικοί ξεχύθηκαν από νωρίς το πρωί στους δρόμους και με τα μπλοκάκια αναχείρας έκοψαν τις πρώτες κλήσεις στους παραβάτες. Βγαίνει στους δρόμους, ρίχνει πρόστιμα και διαπιστώνω και εγώ είμαι καπνιστής και φοβάμαι να φάω το πρώτο πρόστιμο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή των καταστηματαρχών, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες των ιδιοκτητών, οι δημοτικοί αστυνομικοί έγραφαν σκοπίμως μόνο τους επαγγελματίες και όχι τους θαμώνες καπνιστές. Πώς είναι δυνατόν σε όλα τα μαγαζιά να γράψαν μόνο τους επαγγελματίες? Δεν γράψαν κανέναν από αυτούς που καπνίζουν. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή έγινε ο νόμος ή ο νόμος των Τρικάλων και ο νόμος εδώ, δηλαδή ο δικός μας, να γράφονται μόνο επαγγελματίες? Βρέστε μου έναν ιδιώτη που ήταν μέσα σε αυτά τα μαγαζιά που το γράψανε σήμερα. Δηλαδή γράφουν τα μαγαζιά. Άμα να τα κλείσουμε, να τα κλείσουμε, να μην τα έχουμε. Η Δημοτική Αστυνομία έκοψε κλήσεις και σε επαγγελματίες που δεν είχαν στα καταστήματά τους το αυτοκόλλητο για την απαγόρευση του καπνίσματος, παρότι στα συγκεκριμένα καταστήματα δεν βρέθηκαν ούτε τα σάκια στα τραπέζια, ούτε καπνίζοντες πελάτες. Σήμερα ήρθανε και μου γράψαν, δεν βρήκαν κανένα να καπνίζει, κανένα τα σάκια μέσα στο μαγαζί, δεν είχα μόνο σήμα που λέει να μην καπνίζουν. Και γι' αυτό μου γράψαν 600 ευρώ. Ορίστε. Είναι πράγματα αυτά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μα με αυτόν τον τρόπο θα μας κλείσουν τα μαγαζιά, να είμαι. Θα βγούμε όλοι στον δρόμο, να είμαι.